Συνεχίζονται οι επισκέψεις των σχολείων της πόλης Ναυπάκτου στις εγκαταστάσεις του περιφερειακού τηλεοπτικού σταθμού Λεπάντο στην Παλαιοπαναγιά. Αυτή τη φορά υποδεχτήκαμε την πρώτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου των Σύγχρονων Εκπαιδευτηρίων Κοτρώνη. Οι δημοσιογράφοι και οι τεχνικοί υποδέχτηκαν τους μικρούς μαθητές και την εκπαιδευτικό τους, ενώ οι μικροί επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να ξαναγηθούν σε όλους τους χώρους της τηλεόρασης, του ραδιοφώνου και της εφημερίδας. Οι μαθητές των σύγχρονων εκπαιδευτηρίων Κοτρώνη είδαν από κοντά τις μονάδες μοντάζ και τη ροή της τηλεόρασης, ενώ ενθουσιάστηκαν με το στούντιο των ειδήσεων εκεί όπου ανέλαβαν δράση και δοκίμασαν τις δυνατότητές τους στην παρουσίαση των ειδήσεων. Ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία, τα παιδιά χάρηκαν πάρα πολύ, πήραν γνώσεις. Αφορμή της επίσκεψής μας εδώ είναι κάποιες θεματικές που έχουμε αναπτύξει στα εργαστήρια δεξιοτήτων, στη μελέτη και στη γλώσσα. Οπότε, βάσει ενός διαθεματικού προγράμματος, ζητήσαμε να έρθουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή του αιτήματός μας. Και τα παιδιά σας ευχαριστούν πολύ, γιατί ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία, δεν το είχαν ξανακάνει. Πάρα πολλοί έχουν ήδη καταλάβει τις θέσεις σας, οπότε νομίζω ότι κινδυνεύει η δουλειά σας. Η βιωματική μάθηση είναι μια διαδικασία μέσω της οποίας οι μαθητές αναπτύσσουν γνώσεις, δεξιότητες και αξίες από άμεσες εμπειρίες, εκτός ενός παραδοσιακού πλαισίου μέσα σε μια τάξη. Είναι κάτι περισσότερο από απλή μάθηση μέσω της πράξης, όπου περιλαμβάνει κριτικό προβληματισμό, ανάλυση και σύνθεση των εμπειριών. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντική η βιωματική εκπαίδευση, κυρίως στις μικρές τάξεις του δημοτικού, καθώς μέσω της εμπειρίας το παιδί μαθαίνει και όσες περισσότερες εμπειρίες δημιουργεί ο εγκέφαλος, τόσο καλύτερα μπορεί να αποδώσει και να αποτυπώσει το ερέθισμα που λαμβάνει. Οπότε και το σχολείο μας, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, προωθεί τέτοιες τεχνικές και πρακτικές στην παιδαγωγική, προκειμένου να φέρουμε στον κόσμο και να καλύψουμε τις ανάγκες όλων των μαθητών και των γονέων τους που μας επιλέγουν.